Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 9 Απριλίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο στη δεύση επιλογές.tv από όλο τον κόσμο. Και να ξεκινήσουμε αμέσως τα θέματα της ημέρας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ χθες Σάββατο και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό σημείο από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, όπου τονίζει αισιόδοξος για το τέλος της έκβασης της σύμβασης, της συμφωνίας, με τους θεσμούς. Πριν από μια πολύ σημαντική στροφή της μάχης που έχουμε ξεκινήσει από τη μέρα που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Και πολύ κοντά στο σημείο εκείνο που θα μας επιτρέψει να συζητάμε, να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε την επόμενη μέρα μαζί με την κοινωνία που σήκωσε βαρύ φορτίο όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Διότι αυτή τη βαριά ευθύνη δεν την αναλάβαμε για να γίνουμε διαχειριστές της καταστροφής που προκάλεσαν οι προηγούμενοι για δεκαετίες, αλλά την αναλάβαμε με ένα και μόνο στόχο, να ξαναστήσουμε τη χώρα στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις, να τη βγάλουμε από τα προγράμματα, τα διαρκή και παραλαμβανόμενα προγράμματα Επιτροπίας. Αυτή ήταν άλλωστε και η εντολή που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό παλεύουμε. Με νίκες, αλλά και με συμβιβασμούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά παλεύουμε έχοντας στρατηγική, σχέδιο, όραμα, πάνω απ' όλα έχοντας πίστη στις δυνάμεις και τις δικές μας αλλά και αυτού του τόπου. Έχοντας πίστη στις δυνατότητες που έχει η χώρα και ο λαός μας. Δυνατότητες που είναι έτοιμες να ξεδιπλωθούν όσο φτάνουμε στην ώρα που θα κλείσει οριστικά η περίοδος της Επιτροπίας. Και σε αυτό τον ορίζοντα έχουμε διαρκώς στραμμένο το βλέμμα μας. Γιατί δεν θέλουμε το σημείο εξόδου από την κρίση να σημάνει την αρχή μιας άλλης κρίσης. Και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Γι' αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, επιλέξαμε να κρατήσουμε μία στάση που δεν θα επιτρέπει την αρκοθέτηση της ασφαλούς εξόδου από το πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα του τελευταίου σταθμού της διαπραγμάτευσης στη Μάλτα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό δικαίωσε την επιμονή μας σε αυτήν την αρχή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Τα όσα αποφασίστηκαν εκεί σχετικά με την Ελλάδα δεν δημιουργούν μονάχα τις αντικειμενικές προϋποθέσεις να κλείσει ένας σημαντικός και χρονοβόρος κύκλος διαπραγμάτευσης. Ίσως το κυριότερο είναι ότι καθίσταται πλέον ορατός ο ορίζοντας εξόδου από το πρόγραμμα. Ο ορίζοντας εξόδου της χώρας από την Οικονομική Επιτροπία που άρχισε από το 2010. Και κατά συνέπεια καθίσταται ορατός και ο διαρκής και αμετάβλητος στόχος μας, που αποτέλεσε ταυτόχρονα και εντολή του ελληνικού λαού στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Να δοθεί δηλαδή ένα σαφές τέλος σε αυτή την περιπέτεια. Στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρές δυσκολίες. Δυσκολίες που ξεπερνούσαν τις διαφορές ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τους δανειστές και έπαιρναν τη μορφή έντονων διαφωνιών ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Διαφωνίες που δεν είχαν να κάνουν τόσο με το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό της αξιολόγησης, αλλά με την πορεία της χώρας μετά το τέλος του προγράμματος και κυρίως με τη δυνατότητα μετά το τέλος του προγράμματος η χώρα να έχει ασφαλή πρόσβαση στις αγορές χρήματος και να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Συνεπώς, η διαπραγμάτευση που διεξάγεται στους τελευταίους μήνες δεν έχει να κάνει
μονάχα με τα όσα είχαν συμφωνηθεί τον Ιούλη και αφορούσαν την πορεία του τρέχοντος προγράμματος, αλλά με μια συνολική λύση που περιλαμβάνει βεβαίως και την ατζέντα της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και κυρίως τα μέτρα για το χρέος, την προοπτική δηλαδή να αποκατασταθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές με τα μέτρα αυτά. Μια συνολική λοιπόν λύση. Οι διαφωνίες ανάμεσα λοιπόν στους εταίρους μας και στο νομισματικό ταμείο, ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το νομισματικό ταμείο, για αυτό το περιεχόμενο της συνολικής συμφωνίας, συνολικής λύσης, είτε κατέληγαν να παίρνουν τη μορφή εξωφρενικών απαιτήσεων και εκβιασμών προς τη δική μας πλευρά, είτε μεταφράζονταν στην πράξη σε αδικαιολόγητες κολυσιεργίες και καθυστερήσεις. Το θρίλερ λοιπόν της αξιολόγησης φαίνεται να βαδίζει προς το τέλος, αφού προχθές έκλεισε η καταρχήν συμφωνία για να προχωρήσουν Ελλάδα και θεσμοί στη δεύτερη αξιολόγηση και υπήρχε συμφωνία για μέτρα 3,5 δις περίπου από μείωση συντάξεων και αλλαγές στο φορολόγητο. Για το θέμα αυτό μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νομού Σερών, Μιχάλης Ζαλέπης. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπίσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ των Μουσερών, τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, να δούμε τι λέει αυτή καταρχήν συμφωνία για την αξιολόγηση. Καλησπέρα, κύριε Τζελέπη. Καλησπέρα, κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι είναι σε καλό δρόμο και όσον ούπου κλείνει και η αξιολόγηση με μείωση του χρέους, λέει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να προσβάλλει την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι μία προσυμφωνία, δεν είναι οριστική συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα για να συμφωνηθούν. Δεν υπάρχουν μέσα που γίνεται με τα ενεργειακά, με τη ΔΕΗ, δεν υπάρχει τι γίνεται με την μείωση του χρέους, όπου το δούμε που δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν έχει συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους. Αυτά όμως που είδαν το φως της δημοκιότητας και τα παραδέχθηκε η κυβέρνηση, μετά από 7 και πλέον μήνες μίας ηρωικής διαπραγμάτευσης, όπου θα φαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ότι δεν θα κάνανε προσυμφωνία μέτρων, δεν θα ψηφίζανε δηλαδή μέτρα εκ των προτέρων, γιατί αυτό ήταν έξω, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας, τον Ιανουάριο και τον Φεβράριο του 2017, από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ήταν και αντισυνταγματικό. Βλέπουμε ότι έφερε προνομοθέτηση μέτρων για το 2019 και το 2020 με μια ταπεινωτική συμφωνία που επιβάλλει και πάλι μέσω της υπερφορολόγησης των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτου εισοδήματος, γιατί πλέον και αυτός που παίρνει 500 ευρώ το μήνα με τη μείωση του αφορολογήτου θα πληρώσει πλέον των 700 ευρώ φόρο το χρόνο, μέχρι τώρα ήταν αφορολόγητος, με τις περικοπές των συντάξεων που δεν ξέρουμε πλέον πόσο στον αριθμό είναι από αυτή την κυβέρνηση, πλέον το 1,8 δις έχουν πλέον φτωχοποιήσει απόλυτα όλον τον ελληνικό λαό. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι το χειρότερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει, αλλά είναι και η χειρότερη κυβέρνηση ούτως ή άλλως που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Κύριε Τζελέπη, έσχεδωσα ότι θα υπογραφεί τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Μετά το 19 λέει θα είναι τα μέτρα. Κοιτάξτε κύριε Μαστάβη, η κυβέρνηση συνεχίζει πραγματικά το θέατρο του, ένα θέατρο απέναντι στον ελληνικό λαό και μάλιστα κακοπαιγμένο, που διχάζει τον ελληνικό λαό, οδηγεί τα πράγματα σε αδιέξοδο, τελικά φέρνει τις χειρότερες συμφωνίες. Και μάλιστα τώρα που πανηγυρίζανε ότι θα υπήρχαν για ένα ευρώ μέτρο και ένα ευρώ αντίμετρα, βλέπουμε ότι τα αντίμετρα είναι τίποτε απολύτως και μάλιστα θα πρέπει να πιάσουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, όπου οι ίδιοι το θεωρούν ανέφικτο. Λοιπόν, συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και ναι, σωστά είπατε, θα τα προνομοθετήσουν τώρα για να τα εφαρμόσουν μια επόμενη κυβέρνηση. Θα ήθελα να θυμίσω όμως στους τηλεθεατές σας ότι ήδη η κυβέρνηση αυτή έχει επιβαρύνει με τη συμφωνία του 2015
με μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί και έχουν νομοθετηθεί και τα βιώνει ο ελληνικός λαός, 4,5 δις για το 2016 και το 2017. Συν τώρα 4 δις μέτρα για να έχουμε το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 3,6 δις τη διετία 19-20, τουκ εστί τέλος από αυτή την περήφανη διαπραγμάτευση όλων των αρνητικών επιπτώσεων εις βάρος των ελληνικών οικοκυριών. Επιτέλους, θα πρέπει να κοιταχθούν οι κυβερνώντες στον καθρέφτη, να θυμηθούν τι λέγανε, να δουν τι πράττουν σήμερα, και νομίζω ότι αν ξέραν το περιεχόμενο της λέξης αξιοπρέπειας και εξευτελισμού, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από χθες και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός εδώ και τώρα το κλείσιμο το οριστικό των μνημονίων με μια αξιόπιστη κυβέρνηση απέναντι στους Ευρωπαίους. Και βλέπει όμως, από ό,τι φαίνεται, από αυτή την καταρχήν συμφωνία απομακρύνεται και το σενάριο των εκλογών. Καταρχήν δεν έχουμε συμφωνία. Την καταρχήν λέμε. Η κυβέρνηση προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία. Βλέπουμε ότι κάνει μια διαχείριση όλων αυτών των ταπεινωτικών μέτρων, των πολύ σκληρών μέτρων εις βάρος του ελληνικού λαού, τα οποία θα προνομοθετήσει, για να κάνει διαχείριση την Κυριακή την Κεντρική του Επιτροπή, γιατί είχαμε δύο ειδών διαπραγματεύσεις. Μία στο εξωτερικό, με απόλυτη υποτέλεια από την πλευρά του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Τσίπρα, και μία στο εσωτερικό με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακά θα το διαχειριστούν, είναι δαντωμένοι στην εξουσία δε με οποιονδήποτε τρόπο θα παραμείνουν όσο μπορούν. Ξέρετε, αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι ότι μετά από αυτή την, ας την πούμε καταρχήν, συμφωνία, επιστρέφει η Τρόικα και την ονομάσαν πια και οι ίδιοι Τρόικα. Και αναρωτιέται ο κόσμος, αυτοί δεν ήταν που τους κυνηγούσαν και τους, σε εισαγωγικά έτσι, τους έκραζαν, τώρα θα τους δεχθούν να συζητήσουν μαζί τους? Δεν έχουν πλέον καμία μετάλλαξη πολιτική για να κάνουν, έχουν στερέψει πλέον οι λέξεις για να κάνουν τα ονομαζόμενα βαθύσια, είτε στην Τρόικα, λοιπόν, είτε στα μνημόνια, λοιπόν, εκείνα που είδαμε να τα ονομάζουν θεσμούς, συμφωνίες, λοιπόν, τις αυταπάτες που είχαν σε σχέση με το ότι ήταν ανίκανοι να αναλύσουν τις καταστάσεις και να διαπραγματευτούν και να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Έπεσε η γραμμή, κύριε Σπίτι, θα επανέλθουμε τον κύριο Τζελέπη. Μισό λεπτάκι να μας πει ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε μαζί του, μιας και είναι και υπεύθυνος στα αγροτικά. Ναι, κύριε Τζελέπη. Ναι, κύριε Τζελέπη. Ναι, κύριε Τζελέπη, σας ακούμε, ναι, έπεσε η γραμμή. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, αυτά λέγαμε, και αν θέλετε να αλλάξουμε θέμα τώρα, να σκέφτεστε τη γραμμή, να πάμε όχι, λίγο. Εδώ ναι, θα έχουμε πολύ καιρό. Καταρχήν, θα ήθελα πραγματικά να καταλάβει ο τηλεθεατές που μας ακούει ότι αυτά τα μέτρα είναι τόσο σκληρά που ένας συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί το 2019 με μια περικοπή συντάξεων πλέον των 700 ευρώ και με τη μείωση του αφορολογήτου που πάει κάτω από 6.000, θα έχει μια επιπλέον επιβάρυνση κοντά στα 700 ευρώ, δηλαδή συνολικά ένας συνταξιούχος κάτω των 1.000 ευρώ, το ξανατονίζω, θα επιβαρυνθεί περίπου 1.500 ευρώ το μήνα από περικοπή συντάξεων και επιπλέον φορολογία. Αυτή είναι η πρώτη φορά αριστερά. Αυτή είναι που ενδιαφερόταν με τις σκληρές και περήφανες διαπραγματεύσεις για να αποκαταστήσουν μισθούς, να αποκαταστήσουν συντάξεις, λοιπόν, εξαπατώντας τον ελληνικό λαό για να τον πάρουν την ψήφο του. Η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ότι είναι κάτω από το χιλιάρικο τώρα. Αυτή πάνω από το χιλιάρικο δεν ξέρω πώς είναι. Όχι, και τι. Σας είπα κάτω από το χιλιάρικο. Και τι θα χάσουν. Αυτά είναι για επιβαρύνσεις σε συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ. Μα είναι φωσφανά, αλλά πού θα έρθουν αυτά τα 3,6 δις. Δεν υπάρχει κάπου άλλο να τα πάρουν. Και εγώ έχω μία επιφύλαξη, γιατί ποτέ, μα ποτέ οι κυβερνώντες δεν μιλήσανε
με τον λόγο της αλήθειας απέναντι στον ελληνικό λαό. Περιμένω να δω και τις τελευταίες λεπτομέρειες, το πώς θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Γιατί εδώ βλέπουμε ξεκινήσαν ότι δεν θα πάρουν κανένα μέτρο ηθεσιακό, δεν θα δεχθούν κανένα μέτρο εις βάρος του ελληνικού λαού αν δεν υπάρχει αντίμετρο. Και βλέπουμε τώρα να φέρουν ένα πακέτο μέτρων εις βάρος του ελληνικού λαού με περικοπές και φορολογία 4 δις. Καθίστε να δούμε μέχρι το τέλος της συμφωνίας πού θα υπάρξει τελικά, πού θα οριστικοποιηθεί αυτό το ποσό. Γιατί είναι τόσο ανίκανοι που είναι δυνατόν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό, εάν έστω και τώρα δεν καθίσουν κάτω να δούνε με ένα στρατηγικό σχέδιο και με μια τακτική απέναντι στους Ευρωπαίους που είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Ξεκινάνε με κόκκινες γραμμές στο εσωτερικό και με όρους υποτέλειας θα δίνουν όλα στο εξωτερικό. Η εποπτεία της μάχης των οχυρών με Ταξά το 1941 τιμήθηκε σήμερα με παράδεισες εκδηλώσεις τόσο στο Ρούπελ όσο και στο Ιστίμπεϊ. 76 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη στα απόρθητα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεϊ. Στις σημερινές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκαν από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού στο οχυρό του Ρούπελ, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά και το παρόν έδωσε ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού Δημήτριος Μπίκος. Ήρθαμε και φέτος να τιμήσουμε τη μνήμη, να τιμήσουμε τη θυσία των σύγχρονων πολεμιστών των Θερμοπυλών, του Ρούπελ, που είναι ένα εμβληματικό σημείο, ένα εμβληματικό σημάδι στην ελληνική ιστορία, στην νεότερη ελληνική ιστορία, και το χρέος μας εμάς των νεοτέρων, είτε έχουμε θεσμικούς ρόλους είτε είμαστε απλοί πολίτες, την ευθύνη, έχουμε την υψηλή ευθύνη να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά τα οποία δείχνουν ως έχουν σημειολογούν όλη αυτή την ιστορία, τη θυσία αυτών των ανθρώπων, χαρίζοντας τις ζωές τους για το καλό της πατρίδος, για την πίστη τους στα ελληνικά ιδεώδη, για την ελευθερία προς την πατρίδα. Ένα ήθος το οποίο το κουβαλάει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος από το βάθος των αιώνων. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του οχυρού από τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο.
Η σημερινή εκδήλωση για την 76η επέτειο της μάχης εδώ στα οχυρά του Ρούπερ είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για τη γενναιότητα και την ψυχική δύναμη όλων εκείνων που αγωνίστηκαν και αντιστάθηκαν για την πατρίδα, την αξιοπρέπεια και τα ιδανικά. Λαμπρό το παράδειγμά τους και επίκαιρο σήμερα για όλους εμάς για να αντισταθούμε με ομοψυχία και εθνική συνεννόηση για να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας. Σήμερα μια μεγάλη μέρα, μια ημέρα μνήμης για την ελληνική ιστορία, μια μέρα που μας θυμίζει πόσο αγωνίστηκαν και πώς θυσιάστηκαν άνθρωποι στο παρελθόν για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα, για να έχουμε τη δημοκρατία, και εμείς θα πρέπει, έχοντας στο νου μας αυτό, να προσπαθούμε για τον ίδιο σκοπό. Ελπίζω να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και εμείς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης και οι πολίτες οι οποίοι μας επιλέγουν, γιατί είμαστε δημιούργημά μας και δημιουργημά τους, και ελπίζουμε όλοι να προσπαθούν και να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της συντριβής των οχυρών και την επιμηνού συνοδέηση για τους νεκρούς που δώσανε το αίμα τους για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα ακολουθήσει και μεγάλη εκδήλωση του Δήμου Συντικής στις 13 και 14 Μαΐου, όπου θα γίνει και αναπαράσταση της μάχης. Ημέρα δόξας και τιμής για το ένδοξο Ρούπελ, για τις μάχες που έγιναν, για αυτούς που σκοτώθηκαν. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, να μας δίνουν δύναμη για να πολεμάμε στην καθημερινότητά μας. Εύχομαι το καλύτερο για όλους τους Έλληνες και εύχομαι για τα σχολεία από όλη την Ελλάδα να φέρουν όλους τους μαθητές για να μην ξεχνάνε την ιστορία του τόπου μας. Με τον Καραγκιόζη στα οχυρά και τις βραβεύσεις στο μαθητικό διαγωνισμό, η μάχη των οχυρών που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από τους φίλους του Οχυρού Στύμπη, ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τρίμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της μάχης των οχυρών μεταξά. Χθες Σάββατο έγινε ο αγώνας θυσίας 14 χιλιόμετρων στο Οχυρό Στύμπη και σήμερα έγινε επιμνημόσυνη δέηση. Το Οχυρό Στύμπη στις Σέρες επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη μάχη των οχυρών κατά τη γερμανική εισβολή που ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 1941. Για μια ακόμη χρονιά, ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Στύμπη διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την 76η επέτειο από τη μάχη των οχυρών. Η διοργάνωση είναι εκπληκτική και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερη. Είχε πολύ μεγάλη σημασία σήμερα για μένα ότι μου δόθηκε η τιμή να βραβεύσω ή να απονείμω στον κύριο Κυριακού και στην οικογένειά του ένα μετάλλιο, ένα αναμνηστικό. Το θεωρώ προσωπική μου τιμή και όχι το τιμήσαμε, αυτοί τιμήσαν την Ελλάδα με τη θυσία και του αδελφού του, αλλά και όλα όσα έχουν κάνει. Και γενικά θεωρώ ότι είναι εδώ στο Στύμπη έχουμε πιάσει το νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Με βάση την ιστορική μνήμη να βγάζουμε από μια μεριά χρήσιμες και κρίσιμες αξίες για το σήμερα και να τις υπηρετούμε, που είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερο, να αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο, μεταφέροντας τους νεότερους τα προηγούμενα διδάγματα, αλλά δίνοντας και μια αναπτυξιακή πνοή στον ίδιο τον τόπο. Και νομίζω ότι ο σύνδεσμος των φίλων του Στύμπη κάνει αυτή τη δουλειά. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πολλά νέα παιδιά ασχολούνται σε εθελοντική βάση. Αυτή είναι ιδιαίτερη προσφορά για τον τόπο τους και ο τόπος τους πρέπει να το ανταποδώσει. Και έχουμε και μια ευθύνη απέναντι σε αυτού του είδους τη νέα γενιά, σαν πολιτεία, σαν κυβέρνηση, σαν θεσμοί, σαν δήμος, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες τους και τις ιδέες τους για να πάμε ακόμα παραπέρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κύριος Βίτσας τίμησε τον κύριο Κυριακού, καθώς ο αδελφός του πολέμησε στο Οχυρό, προκειμένου σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Και σε αυτόν τον τόπο
Φέτος για πρώτη φορά συνεργασία με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Ομοσταρών πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου που έφερε τίτλο Δρόμος Θυσίας. Η εφετηρία έγινε από το Οχυρό εις Τύμπαι και η διαδρομή ήταν 14 χιλιόμετρα. Στον αγώνα δρόμου συμμετείχαν αθλητές από όλη την Ελλάδα καθώς και μαθητές παραγωγικών σχολών. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού εις Τύμπαι. Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας δρόμου με την επωνυμία Δρόμος Θυσίας Οχυρό εις Τύμπαι. Προς τιμή και για να υπάρχει έτσι ιστορική μνήμη για τους ανθρώπους που άφησαν τα νιάτα τους εδώ, στα οχυρά της γραμμής Μεταξά. Σήμερα ήρθαν 250 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς έφεραν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους θα είναι μετά από πολλά χρόνια οι μελλοντικές γενιές οι οποίες θα θυμούνται αυτή την επέτειο. Καταφέραμε λοιπόν σήμερα να περάσουμε την ιστορική μνήμη σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πολύ ευτυχείς διότι η συνεργασία εθελοντικών φορέων, όπως είναι ο δικός μας ο Σύλλογος, αλλά και άλλων ομάδων όπως η Επομαία Συνδικής, η Μαραθωνοδρόμη των Σερών και οι Ραδιοεραστέχνες Σερών, συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και βγήκε ένα εξαιρετικό, πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε ότι και του χρόνου θα καταφέρουμε να την κάνουμε τη διοργάνωση, μπορεί και σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε τη στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, τη στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας και πλέον προδιαγράφεται το μέλλον πολύ βίωνο. Και έδωσε και το παρόν και ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Βίτσας σήμερα. Μάλιστα, ο κ. Βίτσας ήρθε εδώ εξεπλάγει με τη συμμετοχή. Δεν περίμενε έτσι σε τόσο δύσβατο μέρος, με τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, έξω έχει 5 βαθμούς θερμοκρασία, να συμμετέχουν τόσοι αθλητές, να έρθουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να συμμετέχουν εδώ. Ωστόσο, όπως σας είπα και πιο πριν, η ιστορική μνήμη έχει πολύ μεγάλη σημασία για πολλούς συμπατριώτες μας και είναι αυτή η οποία κάνει τις ψυχές των πεσόντων σε αυτά τα ιερά χώματα να αγαλιάζουν. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν στρατιωτικοί, ο συνταγματάρχης Ιωάννης Γκουτζουρέλας, ο δήμαρχος Ειδικής Φώτης Δομοξίδης, φίλοι του συνδέσμου Φίλων Οχυρού εις Τύμπαι και αρκετοί Σεραίοι. Παράλληλα, την Παρασκευή το απόγευμα έγινε η βράβευση του μαθητικού διαγωνισμού Η Μάχη των Οχυρών, η οποία πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερών με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Για το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου έναν απλό, για το Δημοτικό Σχολείο Ροδόπουλης έναν, για το 13ο Δημοτικό Σχολείο 3, για το Δημοτικό Σχολείο Νέο Πετριτσίου 2, για το Δημοτικό Σχολείο Χαροπού. Ναι, συγγνώμη, έναν, για το Δημοτικό Σχολείο Χαροπού έναν, για το Γέλ Σκουτάρεως 2, για το 5ο Γέλ Σερών έναν, για το 1ο Γέλ Σερών 4, για το Γυμνάσιο Νιγρήτας έναν και τέλος για το Γέλ Σιδηροκάστρου έναν λαχνό. Είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει στην πατρίδα μας και γίνεται και μέσα από, αυτό, από αυτή την ενέργεια. Τα νέα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με την ιστορία, με μια ιστορία που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα ελληνικά βιβλία, κάτι το οποίο είναι μεγάλη παράληψη. Οφείλουμε συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι το ρεματίστηκαν και το διοργανώνουν. Και βέβαια, τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας και με τα νάματα και με τις αρχές και με την αγάπη προς την πατρίδα, μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτά τα παιδιά ότι θα ακολουθήσουν τις παραδόσεις, θα ακολουθήσουν τις αρχές, τις αξίες αυτής της μεγάλης φυλής της ελληνικής. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση μας έφερε πιο κοντά και στο εις Τύμπαι και στο Ρούπελ με δράσεις, εκδηλώσεις. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό ότι υπάρχει ευήκο νους, υπάρχει προσπάθεια και από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι εδώ οι τοπικοί συμπατριώτες, οι οποίοι τα διοργανώνουν αυτά και είμαστε δίπλα τους για να δείξουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει και η πολιτική βούληση από τον Υπουργό πάνω τον Καμένο και με τη δική μου συνδρομή που γνωρίζω πολύ καλύτερα τους τόπους και τους ανθρώπους να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι νομίζω, όπως το είπατε, μια μεγάλη και καλή ευκαιρία να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν όχι μόνο ιστορικά τα οχυρά του Ρούπελ, τα οχυρά Μεταξά, αλλά να έρθουν μέσα στην καθημερινότητά μας.
Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Στις κάλπες προσθέταν σήμερα αντιπρόσωποι πρωτοβάθμιων οργάνων, δικαστικών οργάνων του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ, προκειμένου να εκλέξουν τα νέα διοικητικά συμβούλια κατά τόπου στις ΑΔΔΗ. Εκλογές διεξήγαγε σήμερα το πρωί η ΑΔΔΗ στο εργατικό κέντρο για να εκλεγούν τα νέα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής καθώς και τα νέα μέλη της νέας διοίκησης. Σήμερα έχουμε την εκλογοπολαπλασιακή μας συνέλευση. Κλείσαμε ήδη 3,5 χρόνια θητείας το εκλογιστική γραμματέα της ΑΔΔΗ. Οι εκλογές θα γίνουν 12 με 4. Μετέχουν αντιπρόσωποι όλα τα σωματεία πλην του Δήμου. Πιστεύω εύχομαι καλή επιτυχία και στην εκλογιστική γραμματεία της ΑΔΔΗ. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά των δημοσίων υπαλλήλων. Και πιστεύω ότι και η νέα εκτελεστική γραμματεία θα δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια εκδήλωση, μια διαδικασία κορυφαία για το νομαρχιακό τμήμα Σερών της ΑΔΔΗ. Σήμερα θα εκλεγούν τα μέλη της νέας διοίκησης, της Εξελικτικής Επιτροπής και κατόπιν θα συγκροτηθούν σε σώμα. Είμαστε σε μια περίοδο που ο δημοσιοπαλικός κόσμος δέχεται πλήγματα από όλες τις μεριές και πρέπει να υπάρχει γρήγορση στην επίθεση που δέχεται από τα νέα μέτρα, από τους κυβερνητικούς ελιγμούς και από την εσπερία, θα λέγαμε. Τα θέματα γύρω από τα οποία θα γίνει σήμερα συζήτηση είναι ο εκλογικός, ο απολογισμός μάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου που ολοκλήρωσε τη θητεία του, αλλά και άλλα ευρύτερα ζητήματα όπως είναι τα μισθολογικά και τα συνταξιοδοτικά των δημοσίων υπαλλήλων, το ζήτημα, το μέγιστο ζήτημα της αξιολόγησης, αλλά και η ανάγκη, θα επισημανθεί η ανάγκη οι δημόσιοι υπάλληλοι να συσπηρωθούν δίνοντας μια εναλλακτική λύση στα προβλήματα τα οποία έχουν στα σωματεία τους, στις ομοσπονδίες και στην ΑΔΔΗ. Λίγο νωρίτερα το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ πραγματοποίησε εκλογοεξελεκτική συνέλευση για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων του νομού Σερών. Σήμερα εδώ στις Σέρες γίνεται Γενική Συνέλευση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συναντηθούμε για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο, τα προβλήματα που υπάρχουν και βεβαίως στο τέλος της διαδικασίας θα υπάρξουν και εκλογές για την ανάδειξη νέου νομαρχιακού τμήματος. Όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Ήδη η κυβέρνηση συνυπέγραψε με τους θεσμούς προχτές νέα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και δεν έχει ούτε καν το πολιτικό σθένος να αναλάβει την ευθύνη. Κοροϊδεύει τον κόσμο ότι τάχα μέτρα και αντίμετρα θα έχουν δημοσιονομικό κόστος μηδέν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από ένα μισθό θα χάσουν οι εργαζόμενοι από τη μείωση του αφορολόγητου και βεβαίως τα 2.800.000 συνταξιούχοι θα χάσουν περίπου από 300 έως 400 ευρώ οι μέσες συντάξεις το μήνα. Πρόκειται για νέα μέτρα τα οποία εξευτελίζουν ακόμη περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Η ανεργία στη χώρα μας είναι στα ύψη. Οι περικοπές και από αυτή την κυβέρνηση συνεχίζονται και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει ένα επιπλέον προνόμιο. Καθημερινά λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για όλα αυτά που κάνει.
σε σχέση με αυτά που υποσχόταν προεκλογικά. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρει και μια απόφαση για γενική απεργία όταν η κυβέρνηση φέρει τα μέτρα στη Βουλή για ψήφιση και με βάση αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα στο Νομαρχιακό Τμήμα των Σερών. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τον πρώτο σε ψήφους στις εκλογές αυτές της ΑΔΔ, τον κύριο Κώστα Στρίκα, να μας δώσει τα αποτελέσματα αφού τα έχουμε πια στα χέρια μας. Καλησπέρα, κύριε Στρίκα, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ θερμά. Σε μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση, η ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα και πάλι ήταν η πρώτη δύναμη. Παίρνει τις 4 από τις 9 έδρες που υπάρχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Σερών. Από τη ΔΑΚΕ, η οποία να πω ότι για μία ψήφο έχασε και την 5η έδρα, ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα για μας ως ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα. Από τη ΔΑΚΕ λοιπόν εκλέγονται με σειρά ψήφων. Πρώτος εγώ, δεύτερος ο συνάδελφος ο Μαυρουδής ο Γεωργιάδης και τρίτος και τέταρτος μαζί οι συνάδελφοι ο κύριος Τσίπος Γιάννης και ο κύριος Σταματούρος Σταύρος. Δεύτερη παράταξη ήταν η ΔΣΥ με 24 ψήφους και εκλέγει 2 αντιπροσώπους στην Εκτελεστική Γραμματεία. Είναι 2 κυρίες, η κυρία Αντωνοπούλου Νάνση και η κυρία Λεβιζάκη Χρυσούλα. Διπλασιάζει τις έδρες η ΔΣΥ δηλαδή. Ναι, ναι, είχε μία έδρα και τις έκανε 2 τώρα, τις διπλασίασε. Τρίτη ήταν η ΔΑΣ, η παράταξη του ΠΑΜΕ, με 18 ψήφους, εκλέγεται ο κύριος Γεράσιμος Λάγιος. Αυτοί χάσαν μία έδρα. Ναι, ναι. Είχε στο προηγούμενο συμβούλιο είχε μια έδρα περισσότερη. Η επόμενη παράταξη ήταν η ΑΕΚΕ, η οποία παίρνει μια έδρα, είναι η κυρία Χατζημιχαηλίδου Ζωή. Και πέμπτη παράταξη ήταν η ανεξάρτητη αγωνιστική κίνηση, για την οποία εκλέγεται ο κύριος Μπαΐρας Γιώργος. Μάλιστα, κύριε Στρίκα, η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Υπήρχε συμμετοχή. Από τους 137 εκλέκτορες των πρωτοβάθμιων σωματείων ήρθαν οι 130. Σχεδόν απόλυτη. Η συμμετοχή ήταν ελάχιστη. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι για κάποιους δικούς τους λόγους φαντάζομαι δεν μπόρεσαν να βρεθούν, αλλά η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική. Μπράβο σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τα κοινά πραγματικά και τα συνδικαλιστικά τους. Κοιτάξτε, το συνδικαλιστικό κίνημα με όλα του τα λάθη, με όλα του τα μειονεκτήματα είναι το τελευταίο ανάγωμα μπροστά σε αυτά τα οποία γίνονται από την κυβέρνηση και τα οποία δεν αφήνουν κανέναν εργαζόμενο είτε συνταξιούχο στο απειρόβλητο. Συνεχώς χάνονται κατακτήσεις του παρελθόντος η μία πίσω από την άλλη και θα πρέπει συσπηρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι πίσω από το συνδικαλιστικό κίνημα που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από την ΑΔΔ για τους δημοσίους υπαλλήλους και από τη ΓΕΣΕ για τον ιδιωτικό τομέα που θα πρέπει νομίζω σε όλες τις επόμενες δράσεις να πηγαίνουν ενωμένοι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα και εμείς όσο μας αφορά σε το επικό επίπεδο να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και πάλι στους συναδέλφους μας την πίστη, την αγωνιστική διάθεση για να μπορέσουμε κάτι να σώσουμε από αυτά τα κεκτημένα και να μην έχουμε και περαιτέρω απώλειες. Διότι από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία ψηφίζονται το ένα πίσω από το άλλο από την κυβέρνηση θα έχουμε και πολλές ακόμη άλλες απώλειες. Άρα η ευθύνη και ημών των συνδικαλιστών αλλά και όλων των υπολείπων εργαζομένων για να συνταχθούν πίσω από το κίνημα είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Μάλιστα. Κύριε Στρίκα, πώς θα συσταθείτε σε σώμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν ισχύει το ίδιο με το καταστατικό του δικού μας συλλόγου, ο πρώτος πλειοψηφών καλεί σε 5 ημέρες από την
ημέρα της εκλογικής διαδικασίας, αλλά τώρα λόγω των ημερών δεν νομίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ προσωπικά θα το κάνετε αύριο μεθαύριο. Θα δούμε. Αν υπάρχει δυνατότητα θα το κάνουμε, αλλιώς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, εμείς να σε ευχηθούμε καλή δύναμη, καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλό Πάσχα. Δήμερη εκδήλωση με τίτλο «Φαντασία γεύσεων της Εραϊκής Γης» διοργανώθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο των Σερών χθες 8 και σήμερα 9 Απριλίου 2017 από την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Σερών σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Σερών. Στόχος του πρότυπου αυτού του διαγωνισμού μαγειρικής και γαστρονομίας είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαγειρικής Σπουδαστών ΙΕΚ με διοργανώτριες αρχές το Διέξερον και τον ΟΕΒΕ σε ξενοδοχείο της πόλης των Σερών. Φαντασία γεύσεων της Εραϊκής Γης είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται. Πρώτη φορά συμμετέχει η Ομοσπονδία του Σωματείου Εστιατόρων, το Σωματείο Ιχθυοπολών, Αρτοπιών, Οποροπολών και Ποτοπιών. Πιστεύουμε ότι δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε και διοργανώσαμε αυτήν εδώ την Φαντασία γεύσεων της Εραϊκής Γης. Το σύνθημα που θέλουμε να περάσουμε είναι ένα: καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε από τη Εραϊκή Γη, αγοράζουμε εραϊκά προϊόντα, ψωνίζουμε εραϊκά προϊόντα και ελληνικά και έτσι βοηθάμε τον τόπο μας και τις επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Σε συμμετοχή μαζί με το ΙΕΚ Σερών που κάνει μια πολύ καλή δουλειά, διότι εμείς από το ΙΕΚ Σερών θέλουμε μέσα στα εστιατόρια μας να βάλουμε σωστούς εκπαιδευόμενους, συνεργαζόμενους μαγείρους, θέλω να πω. Σωστούς επαγγελματίες, σωστούς μαγείρους με πιστοποίηση και με ένα χαρτί που θα πραγματικά θα αναβαθμίσουν τις κουζίνες μέσα στα εστιατόρια των Σερών. Ποια σωματεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας? Τα σωματεία αρτοπιών, οποροπολών, εχθειοπολών, ποτοπιών, εστιατόρων και κρεοπολών. Και τα πέντε σωματεία είναι χορηγοί, έχουν φέρει προϊόντα από τα δικά τους καταστήματα που υπάρχουν. Το σωματείο αρτοπιών έφερε δέσματα για να κεράσουμε τον κόσμο. Το σωματείο Ποροπολών έφερε τη Σεραϊκή Γη, ότι βγαίνει από τη Σεραϊκή Γη και μαγειρεύτηκε από τους μαθητές του ΙΕΚ μαγειρικής και όλων των ΙΕΚ από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν εδώ πέρα. 150 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα που τα ΙΕΚ έχουμε εδώ πέρα σπουδαστές. Πιστεύω ότι το χρόνο θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Είδαμε κάποια λάθη που έχουμε κάνει και θα τα διορθώσουμε. Σήμερα συμμετείχεσαι εδώ πέρα στο διαγωνισμό? Ναι, συμμετείχα. Μόλις τώρα έχω τελειώσει. Πριν από λίγο. Οπότε περιμένεις τα αποτελέσματα? Περιμένω ναι, τα αποτελέσματα και περιμένω να έρθει η ώρα και για τη δεύτερη κατηγορία που συμμετέχω. Εχθές συμμετείχες σε κάποια κατηγορία? Εχθές δεν συμμετείχα. Βρισκόμουν στο χώρο σαν βοηθός γενικά. Πώς σου φάνηκε η εκδήλωση? Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα. Σίγουρα χωράει, έχει περιθώρια για περισσότερη οργάνωση, αλλά σαν δεύτερη χρονιά που γίνεται, είναι καλή προσπάθεια αυτή που γίνεται. Είσαι από το Διέξερον, έτσι? Ναι, ναι. Λέγομαι Θεοδωράκης Αλέξης, είμαι εκπαιδευτής στο Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας, στο Τμήμα Μαγειρικής. Πώς πήρατε την απόφαση και ήρθατε από τόσο μακριά για το διαγωνισμό μαγειρικής? Ήθελαν τα παιδιά, μας άρεσε το ότι απευθύνεται σε Δημόσια ΙΕΚ, οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε. Πόσους διαγωνιζόμενους έχετε μαζί σας? Σήμερα είναι 10. Διαγωνίζονται σε πολλές κατηγορίες? Ναι. Η εκδήλωση πώς σας φάνηκε? Είναι αρκετά καλή, οι κριτές είναι αντικειμενικοί, το ξενοδοχείο πολύ καλό. Γενικά μέχρι τώρα έχουν πάει όλα πολύ καλά. Έχει φασόλια εδώ πέρα. Εδώ είναι ρεβίθια. Φασόλια γίγαντες. Από εδώ πέρα είναι πατατοσαλάτα, πληγούρι. Και ξανά ρεβίθια, φασόλια. Οπότε βλέπουμε ποικιλία, μεγάλη ποικιλία εδώ πέρα. Περάστε, δοκιμάστε, είναι πάρα πολύ ωραία, εγώ δοκίμασα. Είναι νηστίσιμα. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια να πούμε και στα παιδιά που βρίσκονται από πίσω στην κουζίνα να το ξαναπούμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα εδώ. Είναι παιδιά από το Διέξερο, το οποίο βοηθάνε μαζί με τους καθηγητές τους. Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά. Χωρίς αυτούς, ξαναλέω, πολλά πράγματα εδώ πέρα σήμερα δεν θα είχαν γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ήταν οι κατηγορίες και σήμερα, όπου διαγωνίστηκαν οι σπουδαστές και απόφοιτοι των ΙΕΚ όλης της Ελλάδας. Φυσικά,
Πολλοί ήταν και οι Σεραίοι που παρευρέθησαν, καθώς στο διαγωνισμό συμμετείχαν και πολιτιστικοί σύλλογοι των Σερών με παραδοσιακά εδέσματα, οι οποίοι και έλαβαν μετάλλια για τη συνολική τους παρουσία στη διοργάνωση. Στο κάλεσμα του ΙΕΚ και της Ομοσπονδίας Εστιατόρων, για δεύτερη χρονιά είμαστε στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μας ζητήθηκε να κάνουμε ποντιακές γεύσεις νηστίσιμες. Νομίζω ότι σε λίγο θα περάσει και η Επιτροπή και πιστεύω να τους αρέσει αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Είναι με μεράκι καταρχήν. Οι γυναίκες του Συλλόγου, μια ομάδα θα έλεγα που ασχολείται με τις γεύσεις τις ποντιακές, και σιγά σιγά την οργανώνουμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο και εμείς συμμετέχοντας σε αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Μπορούν να γίνουν και περισσότεροι σύλλογοι. Νομίζω ότι είναι καλό για τον τόπο, είναι καλό για τους φορείς που το οργανώνουν. Απλά θέλουμε και θέλει περισσότερη λίγο οργάνωση και περισσότερη προσέγγιση λίγο στους πολιτιστικούς συλλόγους για να καταλάβουν αυτό το οποίο ζητείτε, τι πρέπει να γίνει. Και πες πώς λέγεται. Τα λέμε Δεμέσια. Είναι νηστίσιμο, είναι πάρα πολύ υγιεινό. Το βλέπουμε την πρώτη φορά μετά τον χρόνο. Χωρίς λάδια, χωρίς τηγανιτά, είναι ψητά. Στο Σάτσι. Σάτσι δεν έχουμε τώρα, γιατί σας πω. Στο Σάτσι. Στο Σάτσι. Η τεχνική σας είναι από εδώ. Μάλιστα. Κριτές, κρύψονται μπροστά από τον πολιτιστικό σύλλογο, οι ακρίτες. Ποιο, από ποιο σύλλογο είστε? Από τους ακρίτες των Επταμήλων. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Να διαγωνιστούμε και τα εδέσματα μας. Γιατί εδέσματα έχετε φέρει μαζί σας? Φέραμε τα Δεμέσια, τα Περισκία και τα Τελίπησια. Από ποιο λόγο είστε? Εύξηνος Λέσχης Σεράν. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Για το διαγωνισμό, φυσικά. Διαγωνισμό. Ναι, βέβαια. Όχι, με ποντιακά φαγητά. Τι φαγητά βλέπω? Είναι, τοπικά είναι τα προϊόντα που έχουμε εδώ πέρα. Για τι φαγητά μιλάμε σήμερα? Μιλάμε για τα κιντέατα, ίσον τσουκνίδα, κιντέατα με πατάτα, είναι το παραδοσιακό ποντιακό φαγητό, το οποίο είναι πρώτο στη διατροφική λίστα, από ότι ήταν το φαγητό των φτωχών, τώρα είναι πρώτο στη διατροφική λίστα, γι' αυτό το πήραμε βασικά, το διαλέξαμε. Και τα σαλιγκάρια με πληγούρι θα διαγωνιστούμε. Πώς σας φαίνεται η εκδήλωση εδώ? Πάρα πολύ όμορφο. Πρώτη φορά έρχομαι. Δεν ήξερα, δεν ήρθα άλλη φορά. Πολύ όμορφο, οργανωμένα όλα. Πάρα πολύ ωραία. Σκληρό μαλακό. Άρα πήρες αλεύρι από τα στάρια που έχεις στο χωριό, από το μήλο, έτσι. Πήρες αλεύρι που κάναμε όλες τις δουλειές με αυτό. Τι έκανες? Έβαλα τη μαγιά μέσα. Μαγιά. Όχι, τι αναλογία μαγιά έβαλε? Μισό κιλό το αλεύρι με 25 γραμμάρια. Έβαλα το αλατάκι στο νεράκι, τα διέλυσα, χλιαρό το νεράκι, έκανα τη ζύμη. Ναι. Το αφήνω φουσκώνει. Πόση ώρα? Μισή ωρίτσα. Μπράβο. Μετά έβρασα τις πατάτες. Σαλατισμένο νερό. Αφού τις έβγαλα ζεστές, τις πίεσα με το πιρούνι. Έριξα μέσα. Έκαψα το κρεμμύδι στο λάδι, το σοτάριζα. Το ρίχνω μέσα στην πατάτα, αλλά το πίπερο. Και μπούκοβο. Αφού τα έκανα τη γέμιση την ανακάτεψα, μετά άνοιξα το φύλλο σε στρογγυλά μπαλάκια με τα χέρια. Αυτά θέλω να λες. Ναι, ναι, με τα δάχτυλα. Είναι πλάστη, πήρα ανάλογη ποσότητα. Με τα δάχτυλα, ένα κουτάλι ζύμη του φαγητού το κουτάλι. Με λαδάκι τα δάχτυλα, το ανοίγουμε. Στη μέση το γέμιση, σηκώνεις το ένα δοσούλο, το άλλο το επανωτίζεις και το βάζεις από κάτω, το επανώτισμα, για να μην, μέχρι που με τηγανίσουν, να μην ανοίξουν. Μάλιστα. Και μετά το τηγάνισα. Δεν το άφησες λίγο να ξεκουραστεί? Μέχρι που να γίνουν 30 κομμάτια. Τα πρώτα έπαιρνες και γίνονται τα τελευταία. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ τώρα τσουκνίδες, τι για πες μας τι έκανε? Τσουκνίδα είναι με το αλάτι, λίγο δακρύγιο και το ζυμάρι είναι νερό, αλάτι και αλεύρι. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα και αυτό βέβαια ξεκουράζεται το φύλλο και μετά το ανοίγεις με πλάστρι αυτό. Καταρχήν ήρθαμε για να παρουσιάσουμε κάποια παραδοσιακά φαγητά, εδέσματα του τόπου μας, του Νέου Σουλίου.
Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει περισσότερη συμμετοχή από συλλόγους, γιατί εμείς επανειλημμένα ερχόμαστε πάντα και ξέραμε ότι είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Σήμερα παρουσιάζουμε το ρύζι με τα σαλιγκάρια, τη γαλατόπιτα, την παραδοσιακή που την προσφέρουν όλα τα σπίτια του χωριού μας την ημέρα της πανήγυρης του Αγίου Γεωργίου και τα λικέρ. Σιτάρι. Η ευλογία της γης. Άρτος. Η ευλογία στο τραπέζι μας. Η διατροφική του αξία απαραίτητη σε κάθε γεύμα. Αρτοποιία Καρβέλη. Αγνά υλικά, ζυμωμένα με μεράκι, δημιουργούν το δικό σας καθημερινό καρβέλι. Με όλες τις σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και τις γνήσιες επιρροές της παράδοσης. Καρβέλι. Όλες οι ποικιλίες ψωμιού και μοναδικά αρτοσκευάσματα ποιότητας. Θα το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Kansas. Κάθε μέρα, φρέσκο ψωμί, καρβέλι. Γεύσεις που κοντεύαμε να ξεχάσουμε. Για αυτή την περίοδο σας προσφέρουμε πασχαλινό τσουρέκι καρβέλι 500 γραμμαρίων με 2,50 και πασχαλινό τσουρέκι 900 γραμμαρίων με 4,20. Θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Kansas. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση! Φιλανθρωπικό μπαζάρ διοργάνωσαν τρεις σύλλογοι των σειρών στο κέντρο της πόλης με σκοπό την οικονομική ενίσχυση συνανθρώπων αλλά και συλλόγων ή δομών που παρέχουν κοινωνικό έργο. Φιλανθρωπικά μπαζάρ πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Κρονίου από τους συλλόγους Στιγατέρες της Πινελόπης, Ηλιαχτίδα και Καμέα Σερών σήμερα το πρωί. Ο σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, έχει βγει σε ένα μπαζάρ εδώ στην πλατεία Κρονίου μετά από παραχώρηση του Δήμου Σερών. Το μπαζάρ αυτό γίνεται όπως κάθε χρόνο για την ενίσχυση την οικονομική του συλλόγου. Ελπίζουμε οι πολίτες μας να ενισχύσουν το σύλλογο οικονομικά όπως και τους άλλους συλλόγους και φορείς που βρίσκονται στην πλατεία Κρονίου αυτή τη στιγμή. Είναι το καθερωμένο μας πια μπαζάρ, ο κόσμος μας περιμένει, Χριστούγεννα και Πάσχα. Βρισκόμαστε σε αυτό το φιλόξενο χώρο του κέντρου της πόλης των Σερών για να, έχοντας φτιάξει χειροποίητες δημιουργίες, με σκοπό να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε κάθε φορά ένα συγκεκριμένο φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτή τη φορά ο φιλανθρωπικός μας σκοπός αφορά έναν φορέα τον οποίο πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε στηρίξει, το Ίδρυμα στο Σιδηρόκαστρο, το ΚΕΠΕΠ. Αυτή τη φορά λοιπόν τα έσοδα θα διατεθούν για τα παιδιά εκεί που έχουν ανάγκη όχι μόνο σε πράγματα, αλλά και σε προσωπικό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να μας βοηθήσει, να συνδράμουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Που έχουμε στήσει το κάνουμε κάθε χρόνο βέβαια, και Χριστούγεννα και Πάσχα. Δουλεύουν τα παιδιά μαζί μας, με πολύ αγάπη. Ο κόσμος, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου κάθε χρόνο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το σεραϊκό κόσμο. Παρόλο που το κράτος μας έχει παραμελημένους, δυστυχώς, κοντά στον κόσμο είμαστε και ο κόσμος κοντά σε εμάς και έτσι τα βγάζουμε πέρα. Πολλοί ήταν οι Σεραίοι που παρευρέθησαν έτσι ώστε να συνεισφέρουν στις δράσεις των Σεραϊκών Συλλόγων για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Η προσέλευση του κόσμου σήμερα Σάββατο νομίζω ότι είναι ικανοποιητική. Είναι η μέρα που ο κόσμος βγαίνει για μια βόλτα, για ένα καφέ, και εκείνο που βλέπουμε και το ευχάριστο είναι σήμερα ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές οικογένειες και ενισχύουν τους συλλόγους που βρίσκονται εδώ πέρα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Καταρχάς έχουμε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα πράγματα με πολύ χαμηλές τιμές. Είναι συμβολική η τιμή που έχουμε βάλει στα προϊόντα που έχουμε δημιουργήσει. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Χάρη στο σεραϊκό λαό. Υπάρχουμε και επιβιώνουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα φτιάχνουμε εμείς. Τι ακριβώς έχετε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει λαμπάδες. Στις αίθεις, τη κυριά, τις κεραμίδες, αυτά. Τι να ευχηθούμε τώρα για το Πάσχα? Καλό Πάσχα και καλές γιορτές. Ονομάζομαι Ιωάννης Δαιμόνας, είμαι από το Ξηρότοπο Σερών και φέτος τα κατσικάκια μου θα τα βρείτε αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Kansas. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλό Πάσχα.
Ονομάζομαι Σταυρούλα Πελιτάρη, είμαι παραγωγός του ξηροτόπου και φέτος τα αρνιά μας και τα κατσίκια μας θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζα. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους. Ονομάζομαι Ζαχαρίας Πελιτάρης, είμαι κτηνοτρόφος της Ορεινής και φέτος τα κατσίκια και τα αρνιά θα τα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Είμαι ο Παντελής Ορίτκος από την Ορεινή, παραγωγός και φέτος θα βρείτε τα κρέατά μας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Παρακαλώ. Ορίστε. Και φέτος το Πάσχα σας περιμένουμε στα καταστήματα Κάντζας για να πάρετε ελληνικά, φρέσκα, τόπια κρέατα και ειδικά τα αρνάκια για τα κατσικάκια μας που θα είναι από την Ορεινή και από τον ξηρότοπο Σερών. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Τόσο απλά. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Και όπως όλοι καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, κοντά μας τηλεφωνικά θα είναι ο Θανάσης Καραδημούλας να μας ενημερώσει για τα αθλητικά του Σαββατοκύριακου. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, και σε εσένα. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες του Ευρωλογίας TV. Σήμερα, λοιπόν, άλλο ένα Σαββατοκύριακο τελευταίο πριν πάμε για τις διακοπές του Πάσχα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η αγωνιστική δράση μέσα εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τη Μεγάμα Εθνική και τον πρώτο όμιλο. Εκεί όπου το ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και την Δόξα Δράμας είχε νικητές τους κόκκινους από την ομάδα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Απόλλωνα Καλαμαριάς, Δόξα Δράμας λοιπόν 2-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να κρίνει και την κορυφή. Νομίζω πως με αυτή τη νίκη η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει εξασφαλίσει κατά 90% την άνοδό της στην Football League. Να ρίξουμε μια ματιά στα υπόλοιπα παιχνίδια και φυσικά στη βαθμολογία. Απέλα Γκαδά Νάουσα 0-1, Αλμοπός Αριδέας Μακεδονικός Φούφα 2-0, ΑΟ Καρδίας Καμπανιακός 6-1, Δόξα Προσκυνητών Νέος Χρυσούπολης 0-3, Εορδαϊκός Απόλλων Παραλιμνίου, άλλη μια νίκη την ομάδα του Παύλου Δημητρίου 0-3 μέσα στην Τολεμαίδα. Άνευ Αγώνος, η ομάδα του Βαρθέα Ξάνθης πήρε το τρίποντο απέναντι στην ΑΕ Ποντίον, την υποβιβασμένη ΑΕ Ποντίον Βατολάκου. Στη βαθμολογία, πρώτος είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς με 61 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση, και μοιάζει να είναι μεγάλη απόσταση των 4 βαθμών, η Δόξα Δράμας που έχει 57 βαθμούς. Ο Απόλλων Παραλιμνίου με τη νίκη που έκανε ανέβηκε στην 6η θέση, παρακαλώ, έχοντας 33 βαθμούς. Αλλάζουμε κατηγορία. Πάμε στην Football League. Να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε στο Μενίδη από τον Αχαρναϊκό με 2-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής: Λαμία Πανεγιάλιος 1-0, Καλονία Γενιακός 1-3, Απόλλωνος Σμύρνης Κισαμικός 1-0, Πανελευσυνιακός Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Τρίκαλα Σπάρτη 1-0 και Άρης Καλυθέα 3-0. Δεν άλλαξε κάτι στις πρώτες τρεις θέσεις της βαθμολογίας. Εξακολουθεί και είναι πρώτος ο Απόλλωνος Μύρης με 65, ακολουθεί η Λαμία με 62 και στην τρίτη θέση είναι ο Άρης με 56 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην 8η θέση έχοντας 33 βαθμούς, ενώ στην ζώνη του υποβιβασμού βρίσκουν πλέον την Καλυθέα με 21 βαθμούς, την Καλονή με 19, τον Πανελληνιακό με 17 και τον Πανθρακικό, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι τη Μεγάλη Τετάρτη, ώρα 3, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Όφη. Και κλείνουμε με την ελληνική Super League. Όλα τα παιχνίδια έγιναν στις 7 η ώρα για να μην υπάρχουν φόβοι ώστε να υπάρξει κάποιο παιχνίδι χειραγωγημένο. Η ΑΕΚ συνέντεψε 5-0 την Κασιόπη, Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη 0-0, Ατρόμητος Λάρισα 0-0,
Λεβαδιακός Ολυμπιακός 1-1, Πανετολικός Βέρεια 1-0, Πανιώνιος Πλατανιάς 1-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-0 και ΠΑΣ Γιάννινα Ηρακλής 1-2. Στη βαθμολογία πρώτος εξακολουθεί και είναι ο Ολυμπιακός με 61, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 55, στην τρίτη θέση ο Πανιώνιος με 52, στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 και στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 49 βαθμούς. Για πρώτη φορά, Θανάση, ο Ηρακλής ξέφυγε από τον πάτο της βαθμολογίας και ανέβηκε στην 13η θέση έχοντας 25 βαθμούς παρέα με την ΑΕ Λάρισας. Πλέον στην ζώνη του υποβιβασμού βρίσκουμε τον Λεβαδιακό με 23 βαθμούς και την Βέρεια με 19 βαθμούς. Έχει σαφώς πιο βατό πρόγραμμα ο Ηρακλής και η Λάρισα από τον Λεβαδιακό, που τις επόμενες δύο αγωνιστικές η ομάδα της Βιωτίας παίζει με τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Μάλιστα, ο Ηρακλής πάντως κάνει γενναία προσπάθεια στα τελευταία μάτς, Θανάση. Κάνει γενναία προσπάθεια, ξέρω όμως ότι είναι φυσιολογικά αυτό το αποτελέσμα, το έχουμε ξαναπεί. Όλες οι ομάδες στην ουρά της βαθμολογίας ξεκινάνε και δείχνουν ένα διαφορετικό πρόσωπο, ανεξήγητο θα λέγαμε κάπως. Σημασία έχει το ποια ομάδα καταφέρει να κερδίσει απέναντι στον Ολυμπιακό. Μόνο εύκολο δεν ήταν για το Λεβαδιακό. Νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, επιτέλους ξεκόλλησε από το πάτο της βαθμολογίας του Ηρακλής και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει στην κατηγορία αν συνεχίσει έτσι. Πολύ ωραία. Θανάση, να σας ευχαριστήσουμε, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, αυτά. Αγαπημένα, καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, Θανάση, καλή εβδομάδα. Και ζητή να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς. Όσους εργαστήκαμε για το δελτίο αυτό και από την τηλεόραση επιλογές, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.